Η Ρωσία έχει πάρει το προβάδισμα στην παραγωγή όπλων έναντι τη Δύση και θα διατηρήσει ψηλά το ρυθμό αύξηση τη παραγωγή, όπω δήλωσε ο αντιπρόεδρο τη ρωσική κυβέρνηση, Ντένι Μαντούροφ. Ο πόλεμο μεταξύ Ρωσία και Ουκρανία είναι η μεγαλύτερη ένοπλη σύρεξη στο έδαφο τη Ευρώπη μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και είναι ικανό να οδηγήσει την ανθρωπότητα ακόμη και σε έναν Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Οι Ουκρανία και οι Δυτικοί υποστηρικτέ τη αυξάνουν την παραγωγή όπλων με σκοπό να αποθήσουν τα στρατεύματα τη Ρωσία που επενέβησαν στην Ουκρανική επικράτεια πριν από 22 μήνε στα τέλη του Φεβρουαρίου του 2022. Αυτό που αποκαλύφθηκε προ μεγάλη έκπληξη των Δυτικών είναι πω η ρωσική παραγωγή αυξήθηκε εντυπωσιακά. Όπω είπε ο Ντένι Μάντουροφ, δεν μου αρέσει να καυχαίμαι, πάντως μπορώ να πω ότι αρχίσαμε να κερδίζουμε και να αυξάνουμε το ρυθμό παραγωγής νωρίτερα από τις δυτικές χώρες. Στη συνέχεια ο ίδιος είπε, ακόμη ένα ερώτημα είναι πόσο θα διαρκέσει αυτή η κούρσα. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν και ο Υπουργό Άμυνα τη Κυβέρνηση Σεργέη Σοϊγκού διαβεβαιώνουν ότι η παραγωγή πυροβόλων και πυρομαχικών του πυροβολικού, άρματων μάχη και τόμα, όπω και ντρόουν, αυξάνεται με ταχύ ρυθμού. Όπω επεσήμανε ο αντιπρόεδρο τη ρωσική κυβέρνηση, πρέπει να αναπληρώσουμε τα αποθέματα και να διατηρήσουμε το δοσμένο ρυθμό παραγωγή.